Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Κολοκυθά. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ όταν μιλάμε μαζί, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς όμως μιλάμε σε κακές πάντα στιγμές. Σήμερα μιλάμε με φόντο τις φωνικές πυρκαγιές στο μάτι. Για τις πυρκαγιές αυτές που ήδη θρηνούμε 88 πολίτες, 88 θύματα. Κύριε καθηγητά, η ερώτηση είναι απλή και φαντάζομαι ότι αυτό σας ρωτούν όλοι και φίλοι σας και γνωστοί σας. Τι πήγε λάθος? Νομίζω ότι είναι πολλά τα λάθη. Θέλω να ελπίζω ότι είναι ακούσια. Το πρώτο είναι ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί ότι τα φαινόμενα μπορεί να είναι πολύ ακραία στις προσεχείς δεκαετίες. Ήδη από τη δεκαετία προηγούμενη, δηλαδή 2-3, έχουμε δει πολλές ακραίες καιρικές καταστάσεις σε όλο τον πλανήτη. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει η προετοιμασία των τοπικών αρχών να είναι η δέουσα, δηλαδή θα πρέπει όχι μόνο να κόβουν τα χόρτα, πράγμα που δεν κάνουν, που είναι της δικής τους υποχρέωσης στους δρόμους, αλλά και στα άλλα οικόπεδα και να πληρώνουν το πρόστιμο το οποίο προβλέπει ο νόμος οι οικοπεδούχοι που έχουν οικόπεδα κατοίκητα, άδεια, και τα οποία δυνητικά θα κάψουν και τα άλλα σπίτια. Το άλλο σημείο είναι η μη προετοιμασία, όπως το έχετε δει πολλές φορές και πολλά κανάλια, σε τοπικό επίπεδο ενός σχεδίου διαφυγής, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει από μια απλή σιρήνα μέχρι συνδιοργάνωση με τις κινητές τηλεφωνίες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν, να ενημερώνουν τους πελάτες τους. Σήμερα όλοι έχουν από ένα κινητό, ένα SMS δεν κοστίζει τίποτα, μπορεί να σώζει ζωές, και μια ζωή να σωθεί είναι μεγάλη υπόθεση, όπως το βλέπουμε τώρα σε αυτό το τραγικό συμβάν, το οποίο έχει ρίξει σε θλίψη, κύριε Κολοκυθά, όχι μόνο εσάς αλλά και εμένα, αλλά όλη την Ελλάδα. Είμαστε όλοι, πενθούμε για αυτό το φοβερό γεγονός που έγινε. Μάλιστα. Και όπως έγραψα κάπου, ας είναι το τελευταίο ρέκβιεμ. Ναι. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, είναι απίστευτο πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, σε μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι ήταν προδιαγεγραμμένη, διότι η χωροταξία ήταν τόσο άναρχη, ώστε ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς έναν τρόπο να πάει στη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Είναι έτσι αυτή η περιοχή και πρέπει να την γνωρίσεις πολύ καλά για να γνωρίσεις τα δρομάκια που οδηγούν στην παραλία. Βέβαια, η πρώτη ερώτηση που κάνουμε και εμείς, αλλά και που έρχεται σε όλους αμέσως στο μυαλό μας, είναι γιατί έκλεισε η Μαραθώνος, η Λεωφόρος Μαραθώνος, και πόσο γρήγορα πέρασε η πυρκαγιά από τη βόρεια πλευρά της Μαραθώνος στη νότια πλευρά. Και θεωρούν ότι το εγκληματικό λάθος της πυροσβεστικής, των αρχών, του συντονισμού γενικώς, ήταν αυτό, κύριε καθηγητά. Ξέρετε, το σοβαρό στην ιστορία είναι ότι η μετάδοση της πυρκαγιάς γίνεται το μέτωπο, το λεγόμενο, ναι, το πύρινο μέτωπο της πυρκαγιάς, προχωράει με ένα βραδύ ρυθμό σχετικά 2, 3, 4, 5 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτός ο βηματισμός του θανάτου, ας το πούμε, συνήθως είναι με τέτοιο αργό ρυθμό. Όταν όμως υπάρχουν ψηλά δέντρα, όπως ψηλά πεύκα παλιά που υπήρχαν σε περιοχές που δεν κάηκαν από την προηγούμενη πυρκαγιά, αν θυμάστε το 2009, είχε κατακαεί όλο το κομμάτι αυτό του πεντελικού όρου στο ανατολικό, ναι,
Και είχαν μείνει όμως ορισμένες χαράδρες με ψηλά πεύκα. Και μία από αυτές τις χαράδρες ήταν εκεί στο Βουτσά και μπορούσε να επικοινωνήσει το ένα πεύκο, δηλαδή η πυρκαγιά του ενός πεύκου, με το έφλεκτο υλικό του επόμενου πεύκου. Δηλαδή σε ύψος 20 μέτρων και πάνω να μπορούν να επικοινωνήσουν οι φλόγες της πυρκαγιάς και να ανάψουν τα τερπένια και άλλες αρωματικές ουσίες που είναι έτοιμες. Είναι ένα μπουρλότο. Ξέρετε, το πεύκο είναι ένα πολύ έφλεκτο, μια πολύ έφλεκτη μάζα να πάει να περάσει ακόμα και ένα δρόμο, αν θυμάμαι, είναι περίπου 25-30 μέτρα το πλάτος της λεωφόρου Μαραθώνος. Και νομίζω αυτό συνέβη, και συνέβη με έναν καταβάτη άνεμο, ο οποίος βοήθησε, ήταν μεγάλη και κακοτυχία, το ότι αυτός ο άνεμος ήταν δυτικός, νότιο-δυτικός, λίγο σπάνιο για την περιοχή αυτή, έως αρκετά σπάνιο, γιατί συνήθως στην περιοχή αυτή καίγονται από βορείους ανέμους και γι' αυτό καίγεται κυρίως η περιοχή προς τον Τράφη από την Καλλιτεχνούπολη και μετά. Αυτή τη φορά συνέβαλε σημαντικά ο καταβάτης άνεμος, ο οποίος κατεβαίνοντας και όλα το βουνό έγινε ακόμη πιο ξηρός. Οι αρωματικές ουσίες που ήταν έτοιμες με τον μπουρλότο, με το ρετσίνι, με όλα αυτά είχαν ήδη ετοιμάσει μια φλόγα η οποία έφτανε και τα 50 ίσως και 60 μέτρα, και αυτή η μεταφορά σίγουρα βοήθησε για να διασκελιστεί η λεωφόρος Μαραθώνος. Αν και είδα ότι ήταν τόσο έντονη η φλόγα, ώστε σε διάφορες εικόνες που έβλεπα και πολλές έχετε δείξει στο Sky, υπήρχαν πύρινες φλόγες οι οποίες κάλυπταν όλο το δρόμο και σε μικρότερο ύψος, δηλαδή και στα 5 μέτρα ύψος και στα 3 μέτρα. Ενώ όταν πέρασε η πυρκαγιά πλέον προς το μάτι. Ναι. Στο μάτι τώρα η συνύπαρξη αυτών των πεύκων μέσα σε κτίσματα. Μέσα αστική περιοχή ή μη αστική περιοχή βασικά. Ναι, τη λέμε η μη αστική, αλλά θα έπρεπε εκεί να υπάρχει ένα αυστηρό σχέδιο και προδιαγραφές. Δηλαδή όταν υπάρχουν σε επαφή πεύκα, γάλα, με κτίρια, με ξύλινες κατασκευές, με οροφή ξύλινη, με το ένα με το άλλο, είναι βέβαιο ότι σε μια πυρκαγιά μπορεί να μην ήταν τέτοιας έντασης, θα είχαμε αποτελέσματα επέκτασης της πυρκαγιάς. Αυτό είναι προφανές. Και απορώ πώς οι κάτοικοι δεν είχαν αντιληφθεί ότι βρίσκονται σε ένα τόσο κίνδυνο μέρος, όπως όλοι μας δηλαδή. Αρχίσαμε να μαθαίνουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές από τότε που έχουμε αυτούς τους έντονους ανέμους. Τους έχουμε πάντοτε τους έντονους ανέμους. Αλλά και θα τους έχουμε πάντως, κύριε καθηγητά. Και θα τους έχουμε πάντοτε, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Απλώς η συχνότητα διακοπής και επανεμφάνισης είναι χαρακτηριστική αυτής της αστάθειας της κλιματικής που έχει συμβεί. Πάντως, επειδή λέμε συχνά τελευταίες ημέρες ότι η Μαραθώνος ήταν η φυσική αντιπυρική ζώνη της περιοχής, ήταν όμως τα δέντρα πάνω στη Μαραθώνος. Και όπως με ρωτάει και ο καλός μου φίλος ο Σταύρος, μου λέει αν έκοβαν τα δέντρα στη Μαραθώνος θα ήταν καλύτερα. Αν είχαν προλάβει βέβαια να τα κόψουν. Αν είχαν... Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι αυτή η εκατόμβη και αυτή η θυσία των ανθρώπων τουλάχιστον ας βγει σε κάτι καλό, δηλαδή να σχεδιαστούν τα μέτρα αυτά τα οποία έπρεπε να πάρθουν και για το μάτι αλλά και για άλλους οικισμούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα κινδυνεύσει και μπορεί να κινδυνεύσουν στο μέλλον. Δεν πρέπει να μας πιάσει η φοβία της δασικής πυρκαγιάς, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει, κύριε Κολοκυθά, δεδομένου ότι θα έπρεπε να ενημερωθούν οι κάτοικοι από τις τοπικές αρχές, νομίζω, για
τι πρέπει να κάνουν. Και δεν είναι μόνο οι κάτοικοι, είναι και οι επισκέπτες. Οι επισκέπτες είδατε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χάθηκαν που δεν μένανε στο μάτι. Σωστό. Εδώ είναι το... επισκέπτες εδώ... και λόγω καλοκαιριού. Και ναι, πολλοί κάνουν το σταυρό τους που δεν ήταν Κυριακή, κύριε καθηγητά. Αυτό να το λέμε, αυτό ήταν που έσωσε πάρα πολλές ψυχές. Νομίζω ότι υπάρχουν, ξέρετε, έχουμε κάνει εφαρμογές οι οποίες έχουν αποβεί πολύ σημαντικές. Δηλαδή, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Κοπέρνικου, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών και το Κέντρο Προγνώσεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προγνώσεων, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει στο κινητό του καθενός την επικινδυνότητα που έχει όταν εκτεθεί σε καύσωνα. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να σώσει ζωές. Το ίδιο είχαμε κάνει με τον κύριο Καλαμποκίδη όταν είχαμε ένα, πριν από αρκετά χρόνια, ένα πρόγραμμα για την μεταφορά δασικών πυρκαγιών που μπορούσε να υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό ώστε να ξέρει ο επισκέπτης, ο τουρίστας, που πρέπει να κατευθυνθεί ώστε να αποφύγει το μοιραίο. Όλα αυτά, ξέρετε, υπάρχουν και θα πρέπει κάποτε να γίνει ένας γενικός συντονισμός ώστε να αποφευθούν αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τις πλημμύρες. Ναι. Το ίδιο ισχύει για τις πλημμυρικές καταστάσεις, τις ακραίες, τις πολύ ακραίες, γιατί όπως τώρα είχαμε τις φλόγες, στη Μάντρα είχαμε τους όγκους νερού, τους τόνους νερού που πέσανε πάνω σε ανύποπτους ανθρώπους και που δεν είχαν διέξοδο. Πάλι η πετιότητη της άναρχης δόμησης, έτσι, και του μη καλού υπολογισμού. Δηλαδή πρέπει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρέπει εκτός από καλή αντισεισμική γνώση που δίνει στους αποφύτους του, πρέπει να τους δίνει και καλή γνώση για το πώς γίνεται η χωροταξία ώστε να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα. Ξέρετε, ο πρώτος που έγραψε για τέτοια φαινόμενα αλλά σχετικά με άλλα θέματα, κυρίως με τη μεταφορά μικροβίων, ήταν ο Ιπποκράτης στο περί αέρων υδάτων τόπων. Γράφει πώς πρέπει να είναι προσανατολισμένη μια πόλη και οι δρόμοι της ώστε να αποφεύγονται να μπαίνουν μέσα μοιασμένες ουσίες είτε από έλλη είτε από εχθρούς. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον αυτό να δει κανείς ότι τόσες χιλιάδες χρόνια υπάρχουν εμπειρίες για το πώς πρέπει να είναι προσανατολισμένη μια πόλη σε αυτή τη χώρα. Όλες οι πόλεις και οι οικισμοί φτιάχνονται με γνώμονα την προστασία των κατοίκων του οικισμού και της περιοχής. Αυτό πρέπει να το μαθαίνουν πολύ καλά οι μηχανικοί μας και να βοηθούν όταν γίνεται μια χωροταξική μελέτη στο να βρίσκουν, να προτείνουν και τις ανάλογες διεξόδους, τις οποίες εδώ, όπως είδατε, δεν είχαμε. Ήταν εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι. Και είναι η συζήτηση που κάνουμε, κύριε καθηγητά, από τις πρώτες μέρες και τις πρώτες ώρες, το σχέδιο κένωση που λέμε, πόσο εγκλωβίστηκαν τόσες εκατοντάδες άνθρωποι μέσα στην περιοχή. Δεν υπήρχε σχέδιο διαφυγής, όπως είπατε και εσείς, δεν υπήρχε το σχέδιο αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, συμπεραίνοντας όσο άκουσα από αυτά που μας λέτε τόση ώρα, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, καταλαβαίνουμε. Πρέπει να βάλουμε μυαλό, γιατί θα έχουμε πάλι τέτοιες τραγωδίες. Ναι, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να μάθουν ότι υπάρχουν και οι σιρήνες. Για παράδειγμα, σε όποιο ξενοδοχείο και να έχω πάει στο εξωτερικό, μου έχει τύχει να κάνουν άσκηση ετοιμότητας για τους ενίκους. Εδώ στη χώρα μας, όπως ξέρετε πολύ καλά, αν γίνει κάποια άσκηση, δεν συμμετέχει κανένας. Ναι, αλλά η νοοτροπία μας είναι τέτοια. Μετά από αυτό το τραγικό συμβάν, αν γινόταν μια άσκηση, αν υπήρχε μια σιρήνα, κοιτάξτε, μπορεί να μην συμμετείχε, ο Έλληνας είναι δύσπιστος και πολύ σωστά το λέτε. Αλλά πείτε μου, κύριε Κολοκυθά, αν σωζόντουσαν το 5% που είναι το τυχαίο, θα είχαμε στα 100 θύματα 5 ζωντανούς. Ναι.
Πέτει λιγότερο αγνοούμενο. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Γιατί έστω και ένα ήταν μεγάλο κέρδος. Και δεν κοστίζει τίποτα μια σιρήνα και δεν κοστίζει τίποτα να πατήσει κανείς ένα κουμπί και να διεγείρει τους ανθρώπους ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, το θέμα των κινητών τηλεφώνων και εφαρμογές πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στην καθημερινότητα, διότι με ένα απλό SMS μπορεί να ενημερωθεί ο πολλής κόσμος αμέσως. Με το SMS πάντως θα μπορούσε να γίνει δουλειά, γιατί πια όλοι με ένα κινητό στο χέρι είμαστε, και όχι μόνο οι νέες ηλικίες και άνθρωποι 60, 70, 80 ετών έχουν ένα κινητό και ένα μήνυμα ξέρουν να διαβάζουν πολύ καλά και στέλνουν. Ακριβώς, και μήνυμα πια. Και να μην ξέρει να διαβάσει, θα το πει το υπόνοιτο, θα το πει το παιδί. Ναι, πρέπει να φύγουμε. Βέβαια και αυτό καταλαβαίνετε τώρα, επειδή ήρθε τώρα κανένα μήνυμα οι σιρήνες και θέλουν και ρεύμα όλα αυτά. Θέλουν και ηλεκτρικό ρεύμα. Ρεύμα δεν υπήρχε στην περιοχή. Πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει σιρήνα η οποία λειτουργεί ακόμα και να μην έχει ρεύμα. Ναι. Υπάρχουν στο τέτοιο. Η παλιά λέτε τώρα. Σε όλες τις βιομηχανικές. Και του στρατού η παλιά λέμε τώρα αυτή. Ναι. Και του στρατού η παλιά η οποία λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη αυτή από ηλιακή ενέργεια. Υπάρχει, η τεχνολογία υπάρχει και είναι ασφαλής. Ναι. Και όταν βάζεις μια τέτοια σιρήνα, πρέπει όντως, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όταν ας πούμε τοποθετείς μια τέτοια σιρήνα για τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να προβλέπεις τι θα γίνει και όταν δεν έχει ρεύμα, προφανώς, εννοείται, όταν τη βάζεις. Το προβλέπει, καταλάβατε. Εμείς με τόση ηλιοφάνεια θα ήταν πάντα έτοιμοι να λειτουργήσει. Δεν νομίζω ότι θα είχε κανένα πρόβλημα. Αλλά εκτός αυτού, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να θωρακιστούμε και πρέπει, όχι θα μπορούσαμε, θα πρέπει από εδώ και πέρα, γιατί αφορά, ξέρετε, όχι μόνο στη ζωή και στην υγεία και στην περιουσία των Ελλήνων, αφορά και στη γενική εικόνα που δίνει η χώρα μας σε σχέση με την προστασία. Εμείς ζούμε βασικά από τον τουρισμό και από ορισμένες εξαγωγές. Δεν έχουμε άλλους πόρους σαν χώρα. Είμαστε πτωχοί στους άλλους πόρους. Δεν είμαστε ούτε βιομηχανική χώρα, δεν είμαστε και όλα αυτά και τον μεγάλο στόλο που έχουμε δεν ξέρω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπω ότι είναι ζωντανό και φέρνει χρήματα στη χώρα μας είναι ο τουρισμός. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε και να φαινόμαστε ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο, σεβόμαστε και το περιβάλλον όπως το κάνουμε. Αυτό για το περιβάλλον έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο, δεν μπορώ να πω. Γιατί είμαι εκ των αγωνιστών για αυτά, ναι, αλλά ναι. Αυτό που είναι το σοβαρό είναι ότι εδώ τίθενται θέματα ύπαρξης. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην ξέρει ο άλλος ότι μια πυρκαγιά τέτοιων αιωνόβιων πεύκων θα έχει τόση μάζα, ξέρετε, η μάζα που ήταν έτοιμη να καεί εκεί, διαθέσιμη για κάψιμο, ήταν τόσο μεγάλη, και αν ακούσετε τους διάφορους που ακούω στα κανάλια, τους πυροσβέστες, περιγράφουν ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοια θερμότητα και τέτοια ακτινοβολία από δασική πυρκαγιά. Ναι. Και είναι εικόνες... Μας περιγράφουν, μας είπαν ότι κάηκαν και τα μέταλλα, κάηκαν και οι ζάντες των αυτοκινήτων δηλαδή. Λιώσαν οι ζάντες. Βέβαια το αλουμίνιο λιώνει στην θερμοκρασία περίπου που καίγεται το ξύλο. Το ξύλο, η ύλη και το πεύκο και η ηλιά λιώνει το αλουμίνιο. Αλλά υπάρχουν μείγματα αλουμινίου, τιτανίου, τα οποία και αυτά λιώσανε, που σημαίνει ότι ξεπέρασε τους 800 βαθμούς. Ήταν πολύ πολύ δυνατή η πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα. Όταν το σχέδιο διαφυγής που αποφάσισαν από μόνοι τους πολίτες να πάρουν στα χέρια τους, να οδηγηθούν άμεσα μέσα στη θάλασσα. Είναι η λύση εκείνη τη στιγμή? Ήταν η λύση, αλλά ξέρετε, δεν υπολόγισαν την ακτινοβολία, την ακτινοβολούμενη θερμότητα, η οποία όπως ξέρετε έκαψε πάρα πολλούς, τους έκαψε από απόσταση. Ναι. Διότι η ακτινοβολία αυτή μπορεί να σας κάψει όπως καίει το ένα δέντρο το άλλο σε απόσταση 30-40 μέτρων. Εγώ θυμάμαι στη πυρκαγιά του 2009 στο Πεντελικό, όπου μεταδίδονταν η φωτιά σε
σε απόσταση 30 μέτρων από το ένα πεύκο στο άλλο. Και έρχομαι και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Κολοκυθά. Μήπως πρέπει, επειδή και ο Σκάι άλλωστε κάνει, είναι πρωτοπόρος στις αναβασώσεις και σε όλα αυτά, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε και να μην χρησιμοποιούμε πεύκα για αναβάσωση πλέον, διότι είναι πολύ επικίνδυνα, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων δηλαδή, και να χρησιμοποιούμε άλλα δενδρίλια, και μάλιστα δενδρίλια τα οποία ενδυμούν, ας πούμε, στην περίπτωση του Πεντελικού Όρους. Στο βιβλίο του Αιγινίτη, του Δημητρίου Αιγινίτη, το κλίμα της Αττικής, είναι δημοσιευμένο το 1910, περιγράφει τη Φλωρίδα και την Πανίδα του Πεντελικού Όρους. Αν δείτε εκεί, το μόνο δάσος, πευκοδάσος που υπήρχε ήταν στο Σχοινιά, την εποχή του Αιγινίτη. Όλο το άλλο όρος είχε άλλα δέντρα. Είχε χαρουπιές, είχε δρύς, είχε πλατάνια, είχε άλλα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι οι αναδασώσεις από εδώ και πέρα, και θα στείλω και μια σχετική επιστολή και στο Βασαρχείο, ξέρω εγώ, ή στο Υπουργείο Γεωργίας, ότι θα πρέπει οι αναδασώσεις να γίνονται με δενδρίλια τα οποία είναι λιγότερο έφλεκτα τουλάχιστον από το πεύκο. Το πεύκο, ξέρετε, σε εμάς, επειδή είναι και τα εδάφη μας ξηρά, δεν έχουν υγρασία, εκπνέουν αρωματικές ενώσεις. Εκτός από το ριτίνι που είναι καύσιμη ύλη σπουδαία, είναι καύσιμο το ίδιο το ρετσίνι, οι αρωματικές ενώσεις βοηθούν στο να υπάρχει ένα στεφάνι γύρω από κάθε δέντρο που εκπνέει αυτές τις μυρωδιές τις ωραίες. Το ίδιο πεύκο, άμα το δείτε στην Ιταλία ή στην Καλιφόρνια, δεν μυρίζει. Και δεν μυρίζει γιατί είναι χορτάτο, έχει πάρει νερά. Σε εμάς μυρίζει. Αυτό λοιπόν το στεφάνι, το φωτοστέφανο της μυρωδιάς, των τερπενίων και άλλων αρωματικών ενώσεων, είναι που το κάνει και ακόμη πιο επικίνδυνο, μαζί βέβαια με το ρετσίνι και τα κουκουνάρια του. Λοιπόν, επομένως πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός από όλους μας. Ακόμα και από αυτούς που κατεξοχήν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, όπως είναι ο Σκάι. Ο Σκάι είναι και ήταν από χρόνια και ελπίζω ότι θα είναι πρωτοπόρος. Ναι, σε αυτά καταλαβαίνετε. Ναι. Λοιπόν. Ναι, και έχω και συμμετάσχει και αυτά. Δηλαδή είναι θεάρεστο, όπως θα λέγαμε, έργο, αλλά πρέπει τώρα να επανασχεδιαστούν αυτά μετά από αυτό το μεγάλο και πολύ βαρύ τίμημα που πληρώσαμε σαν χώρα. Μάλιστα. Και καθηγητά, κλείνοντας, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για το χρόνο σας. Αν δεν διορθώσουμε όσα είπατε, αν δεν βάλουμε κάτω όλες τις ασκήσεις που πρέπει να κάνουμε εκένωση στον περιεχόν μας, αν δεν συζητήσουμε για άλλη μια φορά για τα δέντρα, όπως μας είπατε τώρα, αν δεν συζητήσουμε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όταν λέμε ότι είμαστε έτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο, το Μάιο, πρέπει να είμαστε όντως έτοιμοι. Θα θρυνήσουμε και άλλες τέτοιες τραγωδίες. Θα ζήσουμε και άλλες τέτοιες τραγωδίες. Είναι βέβαιο. Δηλαδή μαθηματικός βέβαιον ότι αυτό το φαινόμενο θα επαναληφθεί και δυστυχώς με απρόβλεπτες συνέπειες. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί σε μια άλλη περιοχή που μπορεί να είναι ακόμα και χειρότερα τα πράγματα. Ναι. Είμαι τόσο, πώς να σας πω, στενοχωρημένος που τα βλέπω όλα αυτά και ιδίως που χάνονται άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, παιδάκια, για μας τους μεγάλους, εντάξει, ζήσαμε τη ζωή μας, αλλά είναι δυνατόν να χάνουμε το μέλλον της Ελλάδος? Έχω ένα γνωστό μου, ένα παλικάρι 28 ετών που χάθηκε. Είμαι συντετριμμένος, κύριε Κολοκυθά. Τι να σας πω. Μάλιστα. Συγγνώμη γι' αυτό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάντα. Είστε όπως πρέπει να είστε. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επίσης, κύριε Κολοκυθά. Ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας.